84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 13 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Υγειονομική σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, στρατός, αναστολή εργασίας για τους αρνητές χωρίς οικονομική βοήθεια και κλειστοί χώροι με είσοδο αποκλειστικά και μόνο εμβολιασμένων μεταξύ των αποφάσεων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για επιλογές υπέρ της υγείας των ίδιων των εργαζομένων και των γύρων τους. Ταυτόχρονα όμως και για αποφάσεις που αποδίδουν ελευθερίες σε εκείνους που τις δικαιούνται. Ενώ παράλληλα συνιστούν μία πράξη δικαιοσύνης προς την πλειονότητα των πολιτών που δρούν με κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία και ακόμα έχουν τόλμη αλλά και μετριοπαθή κλιμάκωση, είναι απλές και κατανοητές. Είναι καιρός να συσπηρωθούμε όλοι γύρω από μια κοινή πραγματικότητα, επισήμανε. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι οι κοινοί κανόνες δεν διχάζουν αλλά ενώνουν. Αντίθετα, τη σύγχυση παίρνουν μόνο η διγλωσία και οι αντιφατικές συμπεριφορές. Ας μην επενδύουν λοιπόν κάποιοι στην άγνοια ή στην αγωνία. Πολύ περισσότερο όταν η οικονομία βάζει ξανά μπροστά τις μηχανές της. Και όπως είπα και στην αρχή, είπε ο Πρωθυπουργός, φέτος ο τουρισμός μπορεί τελικά να μας εκπλήξει ευχάριστα. Συμπολίτες μου, έχω τονίσει ότι η κυβέρνηση θα υπηρετήσει την προστασία της δημόσιας υγείας με πειθό, αλλά και με μέτρα που θα αποκαθιστούν την ομαλότητα στην καθημερινότητα. Γι' αυτό και σήμερα ανακοινώνω μια σειρά ρυθμίσεων που απαντούν στη συγκυρία. Που επιχειρούν δηλαδή να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού πριν ενδεχομένως πολιορκήσει ξανά το σύστημα υγείας. Να αποδώσουν ξανά στους εμβολιασμένους τα δικαιώματά τους και να οθήσουν τέλος προς το εμβόλιο όσους ακόμα το σκέφτονται. Έτσι, πρώτον, καθίσταται υποχρεωτικός ο άμεσος εμβολιασμός των εργαζόμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων που είναι και η πιο ευπαθής κατηγορία. Όσοι δεν το πράξουν, θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από την 16η Αυγούστου και μετά. Γιατί δεν γίνεται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι προστατεύουν εκείνους που κινδυνεύουν περισσότερο να είναι οι ίδιοι πιθανοί φορείς αυτού του κινδύνου. Δεύτερον, από την 1η Σεπτεμβρίου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και για τους υγειονομικούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι αδιανόητο. Για παράδειγμα, ένας ανεμβολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει έναν ανοσιοκατασταλμένο καρκινοπαθή ασθενή. Είμαι σίγουρος ότι με αυτήν την απόφαση συμφωνεί το μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και ζητώ από όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν χωρίς αστερίσκους και επιφυλάξεις. Τρίτον, ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τις ένοπλες δυνάμεις. Στο εξής, μόνιμοι και στρατεύσιμοι θα έχουν τη δυνατότητα αλλά και κίνητρα να εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους. Όποτε το θελήσουν οι πρώτοι και με τη στράτευσή τους οι δεύτεροι. Και αυτό γιατί η ζωή στο στράτευμα είναι από τη φύση της ομαδική. Και συνεπώς ο συγκροτισμός είναι αναπόφευκτος. Τέταρτο. Από την Παρασκευή και μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους. Και με αυξημένο, αλλά προκαθορισμένο αριθμό επισκεπτών. Τότε θα λειτουργεί και ψηφιακή εφαρμογή που θα πιστοποιεί εύκολα αν ο πολίτης έχει εμβολιαστεί. Είναι μια πρακτική που ακολουθούν ήδη χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού η ψυχαγωγία είτε σε ανοιχτούς είτε σε κλειστούς χώρους θα αφορά μόνο καθήμονους και όχι όρθιους, ώστε να μην ευνοείται η μετάδοση του ιού. Τα καταστήματα θα έχουν πλέον τη δυνατότητα περισσότερων τραπεζοκαθισμάτων. Όμως και οι έλεγχοι θα είναι πολύ αστεροί. Πρόκειται για 4 επιλογές υπέρ της υγείας των ιδίων των εργαζομένων και των γύρω τους. Ταυτόχρονα όμως και για αποφάσεις που αποδίδουν ελευθερίες σε εκείνους που τις δικαιούνται. Ενώ παράλληλα συνιστούν μια πράξη δικαιοσύνης προς την πλειονότητα των πολιτών που δρούν με κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία. Και κάτι ακόμα,
έχουν τόλμη, αλλά και μετριοπαθή κλιμάκωση. Και είναι απλές και κατανοητές. Είναι καιρός να συσπηρωθούμε όλοι γύρω από μια κοινή πραγματικότητα. Και τότε θα διαπιστώσουμε ότι οι κοινοί κανόνες δεν διχάζουν αλλά ενώνουν. Αντίθετα, τη σύγχυση παίρνουν μόνο η διγλωσία και οι αντιφατικές συμπεριφορές. Ας μην επενδύουν λοιπόν κάποιοι στην άγνοια ή στην αγωνία. Πολύ περισσότερο όταν η οικονομία βάζει ξανά μπροστά στις μηχανές της και όπως είπα και στην αρχή, φέτος ο τουρισμός μπορεί τελικά να μας εκπλήξει ευχάριστα. Συμπολίτες μου, κλείνω όπως ξεκίνησα. Ενωμένοι έχουμε ήδη πετύχει πολλά, για τα οποία κάθε λόγο έχουμε να είμαστε υπερήφανοι. Όσοι άραγε θα στοιχημάτιζαν πριν από 6 μήνες ότι στα μέσα Ιουλίου 5.300.000 Έλληνες θα είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και ότι περίπου 4.300.000 θα ήταν ήδη πλήρως θωρακισμένοι. Κι όμως τα καταφέραμε. Τώρα χρειάζεται λίγη προσπάθεια ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι με μια νέα εξόρμηση εμβολιασμών, κυρίως μεταξύ των άνω των 60 και των νέων μας, το καλοκαίρι μας θα γίνει ακόμα καλύτερο. Και η ώρα είναι τώρα. Γιατί το εμβόλιο θέλει λίγο χρόνο για να γίνει η ασπίδα μας. Έχουμε συνεπώς το απόλυτο όπλο για να σταματήσουμε τον κορονοϊό εδώ, στο τέταρτο γράμμα της αλφαβήτου. Ο εμβολιασμός είναι τώρα το κατακεφαλήν χρέος της χώρας. Σύμφωνα με τις επίσημες καταγραφές, μόνο οι 7 στους 10 άνω των 60 ετών στη χώρα μας έχουν εμβολιαστεί υπό το φόβο των παρενεργειών, ενώ 3 στους 10 είναι πλήρως ακάλυπτοι. Στην ανάγκη για εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, η οποία παραμένει επιτακτική για να μην ξεφύγει και άλλο η κατάσταση, στάθηκε η ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Ειδική μνήμα έκανε στον εμβολιασμό των ηλικιών 12 έως 15 ετών και ξεκαθάρισε πως ο κίνδυνος από τον κορονοϊό είναι μικρός αλλά υπαρκτός. Όμως υπάρχει κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού και μετάδοση σε μεγαλύτερες ηλικίες που είναι πιο ευάλωτες στην νόσο. Την 5η 15 του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα των εμβολίων για τους εμβολιασμούς των παιδιών ηλικίας 15 έως 17 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Ανοίγει από τις 18 Ιουλίου η πλατφόρμα επίσης για την υποβολή αιτήσεων από τους νέους που έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς σε συνέντευξή του. Το τείχος ευθύνης χτίζεται με το εμείς. Η απάντησή μας στον ιό είναι μόνο ο εμβολιασμός. Είμαστε όλοι επιβάτες στο ίδιο πλοίο. Η θέση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, Χάρη Βαμβουρανάκη, μιλώντας τον 984. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Δημήτρης Βρύσαλης, μιλώντας τον 984, είπε ότι η υποχρεωτικότητα έπρεπε να εξεταστεί υπό άλλο πρίσμα, όταν οι σοβαρές ελλείψεις και τα διαχειριστικά λάθη έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο κύμα επιφύλαξης στους πολίτες, όταν απευθύνεται σε ένα καταπονημένο υγειονομικό προσωπικό και νοσοκομιακά ιδρύματα που επιχειρεί να κλείσει ή να συγχωνεύσει όταν έχει αφήσει την υγεία αποδυναμωμένη. Ναι στον εμβολιασμό, όχι στον εκφοβισμό, επισημαίνει ο ίδιος. Ήδη η κυβέρνηση επιχειρεί με τον κοινωνικό αυτοματισμό να διαχωρίσει τους εργαζόμενους, να αρχίζει μια κοινωνική ομάδα να στρέφεται ενάντια στην άλλη και την ίδια ώρα οι δικές της ευθύνες να πηγαίνουν στην εξέδρα. Και εννοώ ότι η ανακοίνωση των μέτρων της υποχρεωτικότητας, που δεν ξεκίνησε μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινάει από την αρχή ότι το Α και το Ω στην εξέλιξη της πανδημίας είναι μόνο εμβολιασμοί. Όταν την ίδια ώρα εμείς συμμαχόμενοι υγειονομικοί όλο αυτό το διάστημα βάζαμε στο κάδρο ότι οι ίδιες οι ανακολουθήσεις της κυβέρνησης, η ελλείψη στο σύστημα υγείας, η έλλειψη αν θέλετε της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας έχει δημιουργήσει όλους αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και στο δισταγμό πολλών συνανθρώπων μας να εμβολιαστούν και στην άρνηση βεβαίως και στον αναρθολογισμό. Εκεί θα πρέπει να ψάξει η κυβέρνηση τις ευθύνες και για την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά προφανώς και για το πώς εξελίσσονται και καθυστερούν οι εμβολιασμοί. Να θυμίσω μόνο ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης από το Μάρτι ήταν ότι μέχρι τον Ιούνιο θα είχαμε φτάσει στο 70% των εμβολιαστέντων.
Τώρα μόνο με τα πάρα πολύ δυσκολία έχουμε φτάσει περίπου στα 2 εκατομμύρια στο νησί μας με ένα ποσοστό σχετικά χαμηλό. Την ίδια ώρα που τώρα ανακαλύψανε τις κοινωνικές μονάδες υγείας που θα πρέπει να πηγαίνουν στους ανήμπορους ανθρώπους που πρέπει να εμβολιαστούν. Εμείς, κύριε Δουλειαράκη, ήδη κάναμε κινητοποίηση και θα συνεχίσω να κάνουμε κινητοποίησεις. Θα κάνουμε και τρίτη προσπάθεια ενημέρωσης των εργαζομένων όσων δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί. Και ταυτόχρονα θα βάζουμε στο προσκήνιο ότι θα πρέπει να στελεχωθούν τα νοσοκομεία με προσωπικό τέτοιο, να μην κλείσει κανένα νοσοκομείο, να ανοίξουν, αν θέλετε, να ενισχυθούν τα κέντρα υγείας, ώστε να αντιμετωπιστεί όχι το τέταρτο μόνο κύμα πανδημίας. Εδώ, από ό,τι διάβαζα και χτες το βράδυ, και πέμπτο κύμα πανδημίας μπορεί να υπάρχει. Άρα, μιλάμε ότι οι εμβολιασμοί μαζί με τη θωράκιση του συστήματος υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας, είναι η ασπίδα προστασίας, όπως επίσης οι έλεγχοι σε χώρους δουλειάς. Αν δεν γίνονται οι έλεγχοι, δεν γίνονται τεστ, η αλυσίδα διασποράς του κορονοϊού δεν σπάει στο νοσοκομείο μέσα ή μόνο με τον εμβολιασμό. Σπάει με μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας. Και αυτά είναι η ενημέρωση, αυτά είναι τα τεστ, αυτά είναι οι έλεγχοι σε χώρο δουλειάς, αυτά είναι τα σχολιά να ανοίξουν το Σεπτέμβρη με τμήματα των 15 ανθρώπων μαθητών και όχι των 25 που έλεγε ο κύριος Μαγιορκίνης ότι βρήκε αυτό τα μαθηματικά που να μας πει ότι είναι καλύτερα τα 25 από τα 15. Με όλα τα μέτρα μέσα υποδομής που πρέπει να υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλιστεί, αν θέλετε, αυτό το τείχος ανοσίας που χρειάζεται να φτιαχτεί και με όλα τα εμβόλια, τα ασφαλή και τα επιστημονικά. Και από το Πανεπιστημιακό, γραμμή για το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Το υγειονομικό προσωπικό στοχοποιείται με ανακριβείς και στρεβλά στοιχεία εκ του πονηρού η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Ο εξαναγκασμός ή η επιβολή πειθαρχικών μέτρων οδηγεί σε αντίθετα αποτέλεσμα. Αναρωτιέμαι γιατί να θέλει να σας στοχοποιήσει με ανακριβείς και στρεβλά στοιχεία εκ του πονηρού η κυβέρνηση, κύριε Μανουσάκη. Καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, αυτό που το οποίο αναφέρατε είναι η θέση της Ομοσπονδίας μας, της ΠΟΕΔΗΝ. Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, την οποία βέβαια συμφωνούμε και εμείς απόλυτα ως σύλλογος εργαζομένων. Γιατί? Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι φανερό ότι ψάχνουν να βρούνε εξυλαστήρια θύματα, να ρίξουν την ευθύνη για την αποτυχίες διαχείρισης της πανδημίας. Και κάποια από τα εξυλαστήρια θύματα είναι και η υγειονομική. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι σε σχέση με τον τρόπο που μας φέρθηκαν, είναι υπόλογοι στην κοινωνία. Δηλαδή, στην αρχή μας έλεγαν ήρωες και μας χειροκροτούσαν και μετά κανένα από τα αιτήματα τα οποία είχαμε ζητήσει δεν το ικανοποίησαν. Οπότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αφαιρθούν στα μάτια της κοινωνίας για την άσχημη μεταχείριση που έχουν επιφυλάξει προς τους υγειονομικούς. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η επικοινωνιακή εκστρατεία ενάντια στους υγειονομικούς με όλο αυτό το θέμα του εμβολιασμού. Έτσι, εάν αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι είναι αδιανόητο μία νοσηλεύτρια που δεν είναι εμβολιασμένη να προσέχει έναν ανοσοκατασταλμένο καρκινοπαθή, θα περιμέναμε το ίδιο να λέει ότι είναι αδιανόητο στις ΜΕΘ να υπάρχει αναλογία ένας νοσηλευτής με τρεις ασθενείς, κάτι που έχει κοστίσει στη χώρα μας χιλιάδες νεκρούς όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν λοιπόν αυτοί πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να στελεχώσουν τα νοσοκομεία, δεν είναι τίποτα αδιανόητο. Όταν είναι να ρίξουν τις ευθύνες σε άλλους, τότε είναι αδιανόητο το ένα, αδιανόητο το άλλο και αδιανόητο το παράλληλο. Και να ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης ότι η νοσηλεύτρια εμβολιασμένη, ανεμβολίαστη, που προσέχει και φροντίζει ανοσοκατασταλμένους καρκινοπαθείς, τους σκέφτεται και τους συμπονεί 1 εκατομμύριο περισσότερο φορές από τον ίδιο. Και κάνει τα δύνατα δυνατά για να μην εγκολλήσουν. Δίνει τον εαυτό της. Γιατί εμείς νοιαζόμαστε για τους ασθενείς. Είμαστε αυτοί που είμαστε κάθε μέρα με τους ασθενείς. Και όχι όπως ο κύριος Μητσοτάκης που κάθεται από το γραφείο του και κάνει επικοινωνιακή στρατηγική για το πώς με τις δημοσκοπήσεις το ένα το άλλο. Και βάζει αυτή τη στιγμή αυτό που πάει να κάνει να διαλύσει τα μικρά νοσοκομεία. Γιατί εμάς 5 γιατροί να μην εμβολιαστούν στον Άγιο Νικόλαο θα καταρρεύσει το νοσοκομείο. Γιατί θα απομακρυνθούν από την εργασία τους και κρίσιμες κλινικές όπως η ΜΕΡΘ, το ανεσιολογικό, η καρδιολογική που ήδη έχουν πρόβλημα θα διαλυθούν τελείως. Δηλαδή δεν έχουμε που δεν έχουμε γιατρούς. Εάν οι 5 γιατροί να βρεθούν στο νοσοκομείο από τους 70 που έχουμε να μην εμβολιαστούν και να μπουν σε αργία,
θα κλείσω το νοσοκομείο. Άρα τα, άρα τα λένε, εκ του πονηρού. Από πού τους βρούνε? Μάλιστα. Από πού βγάζουν τις προκηρύξεις? Και οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες. Πώς θα καλύψουν αυτά τα κενά? Καταλαβαίνουν τι ζημιά πάνε να κάνουν στους ασθενείς και στη λειτουργία των νοσοκομείων? Είναι απερίσκεπτες ενέργειες. Επικίνδυνες για το κοινωνικό σύνολο. Το είπατε πριν από λίγο, ότι το αναφέρετε ούτως ή άλλως και στην ανακοίνωση. Λέτε ότι είναι και τη από ευήνεα θέση τα στρεβλά στοιχεία εκ του πονηρού. Και λέτε στο τέλος, και το έρχεται και το κουμπώνετε, ότι διαλύει τα μικρά νοσοκομεία. Άρα εκ του πονηρού θέλετε να πείτε ότι είναι όλη αυτή η κίνηση για το νέο χάρτη υγείας που προωθείτε. Και το είπατε, κύριε Μανουσάκη. Να οικονομήσουν ιδιωτικές κλινικές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Μην νομίζει ο κόσμος ότι αυτοί ενδιαφέρονται για την υγεία του κόσμου. Τόσα χρόνια δεν ενδιαφερόταν. Και αφήνε, εγώ έχω χάσει δύο δικούς μου ανθρώπους έχω χάσει από ενδονοσοκομιακή λίμωξη συντατικές. Και όλος ο κόσμος έχει χάσει τέτοιους ανθρώπους. Που αν είχαν στελεχώσει συντατικές όλα τα χρόνια καλύτερα και δεν ήταν οι αναλογίες ούτε Τουρκίας ούτε Ουγκάντας αναλογίες νοσηλευτών ασθενών, έτσι, θα είχαν σωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Και τώρα ξαφνικά. Να σας πω, κύριε Μανουσάκη, μέσα στην ανακοίνωση αναφέρεται και κάτι άλλο. Με πυθό θα εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί. Αναρωτιέμαι, γιατί εσείς οι υγειονομικοί χρειάζεστε πυθό για να εμβολιαστείτε? Κοιτάξτε να δείτε, γιατί οι επιστήμονες είναι επιστήμονες και ξέρουν πολλές φορές και το Α και το Β και το Γ της επιστήμης. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που υπάρχει μια δεν σας έχουν πείσει, θέλετε να πείτε? Ναι, εννοώ ότι με συζήτηση, με διάλογο και με μια προσπάθεια να μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους, μπορεί να βρεθούν λύσεις. Αλλά μην νομίζετε ότι οι γιατροί που δεν θέλουν μα να βρεθούν. Μα 15, είναι, συγγνώμη, επειδή 15. Το λέει ο Άγιος Παΐσιος, το λένε γιατί έχουν διαβάσει μελέτες, έχουν διαβάσει συστήματα και έχουν καταλήξει αυτή την άποψη. 15, 17, 18 μήνες μετά, αν εσείς δεν έχετε πειστεί και λέτε με πειθό θα εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί, υπάρχει ένα θέμα. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή στο δικό μας το νοσοκομείο δεν έχει υπάρξει επί 1,5 χρόνο. Έχουμε νοσηλεύσει πάρα πολλά περιστατικά κορονοϊού. Δεν έχει υπάρξει ούτε ένα, μα ούτε ένα περιστατικό που να υπήρξε διασπορά σε ασθενείς από νοσηλευτές ή από γιατρούς. Δημιουργούν θέμα εκεί που δεν υπάρχει. Αντί πραγματικά να δουν τι φταίει και τι πολιτική ακολουθούν που έχει φέρει τη χώρα πραγματικά να μην μπορεί να διαχειριστεί την ιστορία της πανδημίας με ένα ορθό και λογικό τρόπο, πάνε να στοχοποιήσουν ομάδες εργαζομένων. Και κοιτάξτε να δείτε, σήμερα είμαστε οι υγειονομικοί. Αύριο θα είναι οι ταμείοι στο σούπερ μάρκετ, θα είναι οι οδηγοί των λεωφορείων, ο Α, Β, Γ. Πάνε σε μια λογική κοινωνικού apartheid μεμονωμένου για να επιβάλλουν ουσιαστικά ένα καθολικό. Μισό λεπτό, κύριε Μανουσάκη, έχετε το λόγο και σέβομαι το λόγο σας. Αλλά εμένα με προβληματίζει αυτό που λέτε, με πειθό να εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί. Εσείς που οι υγειονομικοί ούτως ή άλλως έχετε πληρώσει βαρύ το τίμημα, εσείς που έχετε χάσει συναδέλφους σας, εσείς πραγματικά που είσαστε στην πρώτη γραμμή και ξέρετε τι σημαίνει κορονοϊός. Ακόμα και ενημερωτικές ημερίδες, αν δεν υπάρχουν, από τη στιγμή. Μισό λεπτό, κύριε Μανουσάκη. Δεν το ολοκλήρωσα. Δεν το ολοκλήρωσα ως ερώτημα. Γιατί όμως να χρειάζεστε πειθό, και είναι το τελευταίο που ρωτώ, όταν είσαστε εσείς στην πρώτη γραμμή που νοσηλεύετε εμένα, που μπαίνω μέσα στην κλινική COVID, που μπαίνω μέσα στην εντατική και δεν έχετε πειστεί και ξέρετε ποιες είναι οι συνέπειες? Γιατί σας ξαναλέω, υπάρχουν απόψεις οι οποίες είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες σε κάποιους, έτσι, από κάποιους, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να περιμένουν αργότερα, υπάρχουν ατομικά προβλήματα υγείας, χρειάζεται κατά περίπτωση μια συζήτηση με εξειδικευμένους γιατρούς, με ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν να δώσουν απαντήσεις, για να πιστεί ο κάθε συνάδελφος να εμβολιαστεί. Και να σας πω, προς τι τώρα τους, αυτή τη στιγμή έχει εμβολιαστεί πάνω από το 80% των υγειονομικών έχουν εμβολιαστεί. Ενδονοσοκομιακή διασπορά υπάρχει από ελάχιστη έως καθόλου. Τι τους έπιασε τώρα με τους υγειονομικούς και θέλουν τώρα να κάνουν το υποχρεωτικό εμβολιασμό? Εάν περιμένανε ένα διάστημα μέχρι τα Χριστούγεννα, θα έχουν εμβολιαστεί σχεδόν όλοι. Θα έχουν μείνει μόνο όσοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να μην εμβολιαστούν. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για τις κουβέντες. Καλό σας μεσημέρι. Με συγχωρείτε για την ένταση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Μανουσάκη. Δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή εξειδικευμένα μέτρα στο δημόσιο, αλλά δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, δεδομένου ότι συνδέεται με την νομική υποχρέωση που διαμορφώνεται και τέτοιες υποχρεώσεις
υπάρχουν σε άλλα επίπεδα, δηλώνει ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, αναφερόμενος στα νέα μέτρα και την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα διάστημα προσαρμογής όσον αφορά στο ζήτημα της εφαρμογής των μέτρων, ενώ υπογράμμισε ότι η αναστολή είναι ένα μέτρο που δίνει τη δυνατότητα της προσαρμογής. Το νόημα της αναστολής είναι ο χρόνος που δίδεται στην επιχείρηση και τον εργαζόμενο να αποφασίσουν, δεν μπορεί να είναι επάπειρον. Την εκτίμηση ότι η παραλλαγή Δέλτα έχει μεγάλη μολυσματικότητα αλλά μικρή τοξικότητα, κάνει ο καθηγητής παθολογίας ανοσολογίας της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Βλακογενόπουλος, μιλώντας στον 984 μετά την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Σημειώνει ωστόσο ότι εξαιτίας της πολύ χαμηλής επιδημιολογικής επιτήρησης και της γονιδιωματικής, όταν οι υπεύθυνοι δηλώνουν ότι αυτή την ώρα στην Ελλάδα είναι στο 12%, πως θα έπρεπε περισσότερο να τους προβληματίζει τι δεν κάνουν σωστά στα μέτρα δημόσιας υγείας και να απαντήσουν το υπόλοιπο 88% των κρουσμάτων κατά δήλωσή τους πως κολλάει. Είπε ότι η Δέλτα ως συνολική θνητότητα που απασχολεί τον πλανήτη είναι μικρή. Ότι πιθανότητα να μην μπορούμε να εκτιμήσουμε καλά την τοξικότητα, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων μέσης ηλικίας με τρίτης ηλικίας έχει εμβολιαστεί. Και άρα την τοξικότητα την κοιτάζουμε εκεί που πραγματικά προσφάλει, δηλαδή τα παιδιά. Πρόσθεσε εμφατικά πως το εμβολιαστικό πρόγραμμα αν αποτύχει θα αποτύχει από θεωρίες συνωμοσίας που αναπτύσσονται κάθε φορά που οι πολίτες βλέπουν μια παρενέργεια και δεν έχουν ενημερωθεί γι' αυτή. Θεωρεί ότι είναι λάθος να κυνηγάμε κάλυψη 80% κάνοντας εμβόλια στους νέους κάτω των 20 ετών, για τους οποίους εκτιμά ότι δεν το χρειάζονται. Αντίθετα, χρειάζονται να μην είναι απροστάτευτοι από το κράνος με σωστά μέτρα δημόσιας υγείας, επιδημιολογική επιτήρηση, τεστ, ιχνηλάτιση, απομόνωση κρουσμάτων, ιχνηλάτιση των επαφών τους. Σίγουρα συσσωρεύονται κίτρινες κάρτες, εμπειρία συσσωρεύεται, δεν δημοσιοποιείται, είναι αλήθεια. Αλλά πρόσφατα είχα δηλώσει ότι μάλλον η πλήρης εκτίμηση των εμβολίων θα γίνει αργότερα, όταν μαζέψουμε όλες αυτές τις κάρτες με ειλικρίνεια, χωρίς προκατάληψη, και τις εξετάσουμε. Και δεν τις εξετάσει ο ΕΟΦ, τις εξετάσουν ανεξάρτητοι ερευνητές, στους οποίους θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν, δηλαδή να γνωστοποιηθούν, να το πω καλύτερα. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι μια φορά είχε δίκιο και η υπεύθυνη του τμήματος της Επιτροπής Εμβολιασμών που είπε, ρε παιδιά, πιο πολύ φτάνε στις ειδήσεις για παρενέργειες στον τύπο παρά στο ΝΕΟΦ. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτό μάλλον πυροδότησε επίσης, τουλάχιστον από την πλευρά των συνεπών γιατρών, την προσπάθεια να στέλνουν κίτρινες κάρτες χωρίς προκατάληψη, για να κατανοήσουμε το πρόβλημα. Μάλλον λοιπόν κάτι έχει γίνει από αυτού. Είναι γεγονός ότι η γονιδιωματική επιτήρηση της πανδημίας δεν γίνεται τόσο σχολαστικά και τόσο εκτεταμένα όσο θα θέλαμε να γίνεται. Αυτό είναι γεγονός, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έτσι, δειγματοληπτικά, ελάχιστα δείγματα μελετώνται. Και να σας πω και κάτι. Δεν μας είπανε και πώς είναι αυτά. Δεν μας είπανε, ας πούμε, όταν έχουμε, 64.000 θετικά κρούσματα τους τελευταίους μήνες, πόσο τις 100 αυτό είναι δέλτα, κάνοντας μια αναγωγή, αλλά με ικανό αριθμό δειγμάτων. Αυτό είναι γεγονός. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι σε αντίθεση με πολλούς που λένε ότι ήταν ψύχρεμη η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, δεν έχει λίγο πανικό. Έτσι, η δέλτα την περιμένουν, γιατί όντως έχει μεγάλη μολυσματικότητα. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου έχει μικρή τοξικότητα. Η δε τοξικότητα σε μια κοινωνία ενός ιού εκτιμάται ως εξής. Πρώτον, εάν δεν μολύνει, εάν δεν σκοτώνει όλες τις ηλικίες, τοξικότητα στις νεαρές ηλικίες που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί είναι μηδέν σχεδόν. Τοξικότητα στους ήδη εμβολιασμένους είναι πολύ μέτρια, διότι όπως έχουμε πει, η πρωτεΐνη ακίδα έχει λίγο διαφορετική δομή, αλλά στην ουσία δεν αλλάζει πάρα πολύ σε σχέση με το κλασικό στέλεχος της Βουχάν, για το οποίο εμείς εμβολιαστήκαμε, και μένει πλέον η τοξικότητα στους ανεμβολίαστους μεγάλης ηλικίας. Επομένως, η τοξικότητα έχει να κάνει με την ενδογενή τοξικότητα που έχει ο ίδιος ο ιός, με την τοξικότητα η οποία αναπτύσσεται στα άτομα τα οποία προσβάλλει, τα οποία αν είναι μικρής ηλικίας είναι μηδέν. Άρα λοιπόν, τι περιμένω? Ναι, να αυξηθούν τα κρούσματα, χωρίς να αυξηθεί όμως η τοξικότητα και χωρίς να αυξηθεί η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα γίνουν νοσηλίες, θα αυξηθούν οι νοσηλίες.
ήδη αυξήθηκαν σε σχέση με, τα εξιτήρια. Αλλά θα είναι νοσηλείες μη επιπεπλεγμένες, ελάχιστες θα οδηγηθούν σε μονάδες και νομίζω ότι το σύστημα υγείας δεν θα πιεστεί. Ο Ηλίας Χιώρας, μία από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία, αν και στη σύνταξη πλέον, με εθελοντική όμως προσφορά στα νοσοκομεία, δήλωσε με αφορμή και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού ότι παρά τους κυβερνητικούς αυτοεπένους στα δημόσια νοσοκομεία, 18 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας είναι στα όρια τους και με λίγη αυξημένη πίεση, το επόμενο διάστημα οι αντοχές τους είναι αμφίβολο πόσο θα συνεχιστούν. Έχουμε ακούσει όλο εδώ και 15, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου όλο αυτό τη θεωρία της κυβέρνησης περί ατομικής ευθύνης, η οποία έχει ευτελιστεί πλέον. Η ατομική ευθύνη έχει εξαντληθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και εφαρμόστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει εγώ τα έκανα όλα, αλλά απομένει κάτι ψηλά, απομένουν το κύμα Δέλτα, απομένει και ο εμβολιασμός. Δηλαδή η ατομική ευθύνη στο κατακόρυφο, η κρατική ευθύνη είναι στο ναδύρ. Οπότε στην περίπτωση αυτή, επειδή η ερώτησή σας απευθύνεται το ερώτημα είναι τι γίνεται στα νοσοκομεία. Μετά το ξεχαρβάλωμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έγινε την προηγούμενη δεκαετία και πλέον τα κέντρα υγείας, τα πρώην πολυιατρία του ΙΚΑ μετανομάστηκαν εννέα ανοιχτή σε κέντρα υγείας χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και το προσωπικό που έπρεπε, γιατί αυτά είναι ο μοχλός για να πιστεί ο κόσμος, μιας και είμαστε τώρα στη φάση του εμβολιασμού, αυτά είναι ο μοχλός για να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί. Και κατ' επέκταση η ίδια κατάσταση υπάρχει στα νοσοκομεία και έχουμε και λέμε 30 Οκτώβρη απολύονται εκατοντάδες, χιλιάδες μάλλον νοσηλευτές πανελλαδικά που είχαν προσληφθεί λόγω COVID. Απολύονται εκατοντάδες επικουρικοί γιατροί που είχαν προσληφθεί λόγω COVID. Απολύονται μέχρι τέλη Δεκέμβρη χιλιάδες καθαριστές, καθαρίστριες, 300 τόσοι είναι στον Ευαγγελισμό, επειδή θέλει η κυβέρνηση να επαναφέρει την εργολαβία που στην πράξη για μικρό διάστημα καταργήθηκε και για ορισμένα νοσοκομεία καταργήθηκε με ατομικές συμβάσεις. Και ταυτόχρονα οι προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού δεν έχουν γίνει. Επομένως, ένα σύστημα υγείας με τέτοιες ελλείψεις και με τέτοιες απειλές ενάντια σε αυτούς που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, δεν προειδοποιείται καλό το μέλλον των νοσοκομείων. Και με τέτοιου είδους συμπεριφορές στα νοσοκομεία και με τέτοιου είδους εντέλεστε, πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί, πήγαινε στο εμβολιαστικό κέντρο, πήγαινε στα επίγοντα, δεν θα πάρεις άδεια ή και αν πάρεις άδεια θα γυρίσεις γρήγορα. Καταλαβαίνετε ότι η μικρή πίεση, ακριβώς όπως το αναφέρετε, μία μικρή πίεση σημαίνει επιπλέον κατάρρευση του ίδιου του προσωπικού. Και αν το προσωπικό καταραίει, όπως έγινε στην πρώτη, ειδικά στη δεύτερη φάση που είχαμε δεκάδες μολύνσεις καθημερινά και διασωληνώσεις, ακόμα και θάνατους υγειονομικών, καταλαβαίνετε με μία μικρή πίεση, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, Ιούλιο, Αύγουστο, θα είναι τραγικά τα αποτελέσματα. Αυξήθηκε αισθητά ο αριθμός των ασθενών που νοσούν με COVID-19 στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό της προηγούμενης εβδομάδας. Συγκεκριμένα σήμερα, Τρίτη 13 του μήνα, νοσηλεύονται συνολικά 43 ασθενείς, εκ των οποίων 37 σε κλινικές COVID και 6 στις εντατικές μονάδες νοσοκομείων του νησιού. Όλοι διασωληνωμένοι, όταν την περασμένη Τετάρτη, 7 Ιουλίου, οι νοσηλείες έφταναν μόλις στις 31, εκ των οποίων 28 σε κλινικές και 3 ασθενείς διασωληνωμένοι. Ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στον ομό Λασιθίου τα νοσοκομεία Σιτίας, Ιεράπετρας και Νεάπολης είναι τελείως καθαρά. 16 παιδιά εντοπίστηκαν θετικά στον κορονοϊό στα Χανιά μετά από διενέργεια rapid test που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο των Χανίων στα πλαίσια του δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 περιφερειακών ενωτήτων της χώρας από τον ΕΟΔΗ. Δεν αποκλείονται ωστόσο μέτρα τοπικού χαρακτήρα, όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον Κορονοϊό, Αχιλλέας Γκίκας. Η διασπορά εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της ενδοχώρας και λιγότερο στον αστικό ιστοτό του Ρεθύμνου, ενώ παρόμοια φαίνεται να είναι η εικόνα και για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου.
χαρακτήρισε αναμενόμενη την αύξηση των κρουσμάτων στην Κρήτη, τονίζοντας ότι την πιθανότητα νέων μέτρων θα την κρίνουν οι νοσηλείες, τις κλινικές COVID και στις μονάδες εντατικής θεραπείας του νησιού, οι οποίες και εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλές. Στη διάρκεια της εκπομπής ώρα εχμής της Κρήτη TV, λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της ΕΕΙΝΑΠΑ Ματίνα Παγώνη έκανε λόγο για εκτίμηση από 6 μέχρι και 18.000 μολύσεις την ημέρα αν δεν τρέξει το εμβολιαστικό πρόγραμμα και συνεχιστεί η τεράστια χαλάρωση των μέτρων από τους πολίτες. Μάλιστα χαρακτήρισε ως βασική αιτία της διασποράς στην Κρήτη τη μεγάλη χαλάρωση των μέτρων και λιγότερο την μετάλλαξη Δέλτα που σύμφωνα με την κυρία Παγώνη μέσα στον Αύγουστο θα βοηθήσει ουσιαστικά στη μεγαλύτερη διασπορά μιας και θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα. 252 οι νέες μολύνσεις που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΗ χθες στην Κρήτη, 114 στο Ηράκλειο, 84 στο Ρέθυμνο, 42 στα Χανιά, 12 στο Λασίθι. Η γυρίζω σελίδα, ο Αλέξης Μητρόπουλος για το 15 λεπτό διάλειμμα και την δικαίωση ομογενή για το επίδομα που εκδίκασε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, μίλησε στον 984. Κάλεσε τους αρμόδιους υπουργούς, κυρίους Χατζηδάκη και Βορύδη, να εντάξουν μέσα στο νομοσχέδιο περί τηλεργασίας που πρόσφατα πέρασαν την τροπολογία με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το 15 λεπτό διάλειμμα σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους σε τηλεργασία, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τον εργαζόμενο διοικητικό υπάλληλο στο Αττικόν, ο οποίος εργαζόταν πλήρως και αποκλειστικά ενώπιον οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή, είπε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η χώρα μας έχει κυρώσει μία διεθνή σύμβαση και μία οδική ευρωπαϊκή που για αυτούς που δουλεύουν μπροστά σε οθόνη, στο δημόσιο βγήκε το δικαστήριο, αλλά η οδηγία αφορά δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ο εργοδότης ανά δίωρο τηλεργασίας οφείλει να του δίνει 15 λεπτό διάλειμμα, το οποίο υπολογίζεται ως εργασία, 15 λεπτό διάλειμμα, άλλος να του δίνει αποζημίωση. Προσέφυγε ένας υπάλληλος νοσοκομείου δημόσιου στην πατρίδα μας, δηλαδή είναι Αθήνα, και είπε εμένα το νοσοκομείο δεν μου έδινε 15 λεπτό διάλειμμα ανά δίωρο απασχόλησής μου ενώπιον οθόνης. Ναι. Και του επεδίκασε 3.000 αποζημίωση, ηθική αποζημίωση βλάβη, πέρα των αποδοχών του, επειδή διακινδύνευσε η υγεία του και η ψυχική του ισορροπία, επειδή τον ταλαιπώρησε περισσότερες ώρες χωρίς διάλειμμα ενώπιον οθόνης ο δημόσιος εργοδότης. Είναι μεγάλη σημαντική απόφαση. Και εμείς βγάλαμε μία ανακοίνωση, σήμερα σας στείλαμε, είσαστε ο πρώτος αποδέχτης της δικής μας ανακοίνωσης, που λέμε να επεκταθεί αυτό και στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί, κυρία Δουλγεράκη? Διότι έχουμε χιλιάδες κόσμου να τηλεργάζονται και με το νέο θεσμικό πλαίσιο και κατά την περίοδο του κορονοϊού, και εξ αυτού του λόγου να μην ωφεληθούν μόνο οι του δημοσίου τομέα, αλλά και όλοι του ιδιωτικού τομέα που είναι τηλεργαζόμενοι. Μάλιστα. Δουλεύουν. Κύριε Μητρόπουλε, η απόφαση του ΣΤΕ έχει να κάνει με τον υπάλληλο στο δημόσιο τομέα. Εσείς ζητάτε να επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα? Εμείς καλούμε την κυβέρνηση, επειδή η διάταξη του νόμου είναι σαφή, τη διαβάζω. Οι διατάξεις του παρόντος, λέει ο νόμος, εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας. Και, κυρία Δουλγεράκη, επειδή ψηφίστηκε προχθές νόμος για την τηλεργασία στο δημόσιο, ο νόμος 4807, και νόμος τηλεργασίας για τον ιδιωτικό τομέα, ο 4808, και παρέλειψαν οι εισηγητές υπουργοί, κύριοι Βορύδης και Χατζηδάκης, να συμπεριλάβουν το λεγόμενο τηλεδιάλειμμα, τους καλούμε άμεσα να φέρουν συμπληρωματική διάταξη για να χορηγούν τα δέοντα στους τηλεργαζόμενους που είναι πολλά εκατομμύρια στην πατρίδα μας. Τώρα, αλήθεια πιστεύετε ότι αυτό θα εφαρμοστεί στον ιδιωτικό τομέα? Βεβαίως, μα είναι υποχρέωση. Σας διάβασα την οδηγία που έχει κυρώσει η χώρα μας. Να πιστεύω ότι οι αξιότιμοι ακροατές
Οι διατάξεις του παρόντος, λέει η οδηγία 90-270 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κυρώσαμε στη χώρα μας, εφαρμόζεται ανεξαιρέτως στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στο οποίο κατατάσσονται. Τώρα, αναφορικά με την απόφαση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών που έκρινε αντισυνταγματική τη διάταξη του νόμου που απαγορεύει σε ανασφάλιστο υπερήλικα τη λήψη του επιδόματος των 360 ευρώ, επειδή λαμβάνει μικρή σύνταξη επίδομα από άλλη χώρα, είπε ότι πρόκειται για μια επαναστατική απόφαση που έρχεται προς βοήθεια των ανθρώπων με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Επειδή με πήραν και προχθές και από το Λασίθι και από το Ηράκλειο, κόλτος φτωχός, αφορά τους φτωχότερους των Ελλήνων. Αφορά και αρκετούς συμμογενείς μας που ήρθαν από διάφορες χώρες του εξωτερικού, από Αλβανία, Αρμενία, Ρωσία, Ουκρανία, Αυστραλία, Γερμανία. Είχαν εκεί μία σύνταξη, ένα επίδομα και με νόμο του 10 τους απαγορευόταν να παίρνουν τη σύνταξη του ανασφαλίστου υπερήλικος που παίρνουν οι φτωχοί συνταξιούχοι, αν παίρνανε μία μικρή σύνταξη ή ένα μικρό μισθό από τη χώρα προέλευσης. Αυτός ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός με την απόφαση που σας στείλαμε. Και λέει ότι ας παίρνουν στην Αλβανία, ομογενή γυναίκα της Αλβανίας αφορούσε αυτό, της Βορείου Ηπείρου, ας παίρνουν μικρή σύνταξη ή μικρό μισθό ή κάποιο επίδομα στις χώρες από τις οποίες ήρθαν, θα παίρνουν και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι πολύ σημαντική σχεδόν επαναστατική δικαστική εξέλιξη που αφορά τους φτωχότερους των συνταξιούχων στην πατρίδα μας, κυρία Δουλγεράκη. Κλειστό θα είναι το τμήμα του ΒΟΑΚΑ Κρήτης από τον κόμβο Γαλατά έως και τον κόμβο Πλατανιά, ρεύμα προς Χανιά από Χανιά προς Κίσαμο, 7 το πρωί με 9 το βράδυ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έκτακτες εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης του έργου υλοποίησης για υπόγειες διασυνδέσεις Κρήτης, διασύνδεση Κρήτης με το υπηρετικό σύστημα, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης 14 και 15 του μήνα, για να ξέρετε. Για ημέρες χωρίς νερό είναι οι κάτοικοι στο Μαραθίτη, επικοινωνώντας με το Ράδιο 984, αναφέρουν πως δεν έχουν άλλο υπομονή, πως απαντήσεις ουσιαστικές δεν παίρνουν και πως στελέχη της Δημοτικής Επιχείρησης τους παραπέμπουν για απαντήσεις στους συμπολίτες τους που ποτίζουν τα αμπέλια τους και καταναλώνουν το νερό. Δήμερη επίσκεψη στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει Πέμπτη και Παρασκευή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Νίκο Ιγουμενίδη, καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου για να μάθουμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιράκη, και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Ξεκινάει την επίσκεψη το πρωί της Πέμπτης, Βεβαίως, έρχεται το πρωί της Πέμπτης. Η Πέμπτη θα είναι επίσκεψη στο Λασίθι και στο νομό Λασιθίου και η Παρασκευή στο νομό Ηρακλείου. Στο Λασίθι θα έχει επίσκεψη στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Είναι μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, θα έλεγα, τώρα που συζητιέται από την κυβέρνηση το κλείσιμο νοσοκομείων με την πανδημία να μένεται ακόμα. Με αυτήν την έννοια θα αναπτύξει και τις θέσεις του κόμματος συνολικά για την υγεία, αλλά και πιο συγκεκριμένα για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την πανδημία το τελευταίο διάστημα. Επίσης, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στο Λασίθι, πέρα από ας χρησιμοποιήσω την έκφραση, της βόλτες στους πεζόδρομους, στο εμπορικό κέντρο του Ηρακλείου, στο κεντρικό πεζόδρομο της Ιεράπετρας, στους κεντρικούς δρόμους του Αγίου Νικολάου. Πέρα από αυτά θα έχει συναντήσεις επίσης υψηλού συμβολισμού με τους εκπροσώπους φορέων των παραγωγικών δυνάμεων τόσο στο νομό Λασιθίου όσο και στο νομό Ηρακλείου. Καταλαβαίνετε ότι μια ξεχωριστή θέση εδώ σε αυτούς τους φορείς έχουν οι φορείς του τουρισμού και βεβαίως και στο ίδιο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ τα θέματα του τουρισμού. Και η όλη επίσκεψη αυτή η διήμερη θα κλείσει με μια μεγάλη συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, στο ενετικό λιμάνι, στην προβλήτα του Μικρού Κούλε. Ο πρόεδρος ανέκαθεν αγαπούσε την Κρήτη και τους κριτικούς. Αυτή την περίοδο επέλεξε τρεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία στην Αθήνα που έγινε με την προγραμματική διακήρυξη και την συζήτηση για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μία χθες
επιτυχημένη μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και μία θα γίνει για αυτήν την περίοδο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μάλιστα, οικονομία και υγεία, ευάλωτοι τομεί σε αυτή την ώρα, ευαίσθητοι τομεί σε αυτή την ώρα, έτσι όπως τα βιώνει ο καθένας από εμάς, κύριε Οικουμενίδη. Ακριβώς, ακριβώς. Και σε αυτά θέλει να επικεντρωθεί. Και σε αυτά είναι και ο συμβολισμός που εκπέμπουν οι συναντήσεις που μάλιστα θα κάνει. Να αφήσω την οικονομία. Για να σταματήσω λίγο στο κομμάτι της υγείας, γιατί είσαστε και γιατρός και νομίζω ότι περιμένετε ότι το ερώτημα θα το έθετε και δεν θα το απέφευγα. Με απασχολεί ούτως ή άλλως. Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, μετά και τα όσα ανακοινώθηκαν περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, έχουν από τη δική τους την πλευρά βγάλει ούτως ή άλλως σκληρές ανακοινώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση με αυτή. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Βρύσαλη στην πορεία του Δελτίου, όπως ακούσαμε και τον κύριο Μανουσάκη. Υποχρεωτικότητα ή η υποχρεωτικότητα έπρεπε να εξεταστεί υπό άλλο πρίσμα εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας, όταν οι σοβαρές ελλείψεις και τα διαχειριστικά λάθη έχουν προκαλέσει το μεγαλύτερο κύμα επιφύλαξης στους πολίτες. Όταν απευθύνεσαι σε ένα καταπονημένο υγειονομικό προσωπικό και νοσοκομιακά ιδρύματα που επιχειρείς να κλείσεις ή να συγχωνεύσεις, όταν έχεις αφήσει την υγεία αποδυναμωμένη, λέει ο Δημήτρης Βρύσαλης. Το υγειονομικό προσωπικό στοχοποιείται με ανακρίβειες και στρεβλά στοιχεία εκ του πονηρού, λέει ο Γιώργος Μανουσάκης από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Ο εξαναγκασμός ή επιβολή πειθαρχικών μέτρων οδηγεί σε αντίθετα αποτέλεσμα και το συνδέει στο εκ το πονηρού και εκείνος με αυτή την αναθεώρηση, αναδιοργάνωση του χάρτη υγείας. Έχει συνδεθεί. Κοιτάξτε να δείτε, ομολογώ ότι με δυσκολεύει λίγο αυτή η συζήτηση, όχι γιατί δεν έχω άποψη, όσο για το γεγονός ότι κακά τα ψέματα, αυτό το ξεκίνησε η κυβέρνηση, εργαλειοποιεί, χρησιμοποιεί σαν εργαλείο δηλαδή την πανδημία για να περάσει διάφορα μέτρα, τα οποία μέτρα είναι ουσιαστικά εγκατάλειψη του δημόσιου τομέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν φροντίζει για το προσωπικό που χρειάζεται, δεν φροντίζει για τις δαπάνες που χρειάζονται, δεν φροντίζει την ενίσχυση των νοσοκομείων, δεν φροντίζει την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και από την άλλη μεριά το χρησιμοποιεί σαν εργαλείο για μια σειρά μέτρα όπου δεν υπάρχει ευθύνη σε κανέναν από τους. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια ατομικές ευθύνες στην Ελλάδα, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη και τους υπουργούς του. Αυτή την έννοια με ενοχλεί. Κοιτάξτε, ας βγούμε λίγο απ' έξω από αυτό και να μην το εντάξουμε, αν το θέλετε, σε μια πολιτικολογία που δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτή τη στιγμή τον κόσμο. Να βγούμε λίγο έξω από τα γεγονότα. Κακά τα ψέματα. Η πανδημία είναι παρούσα. Σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπων, απειλεί εκατομμύρια ανθρώπων. Είναι εδώ. Δεν τελειώσαμε με την πανδημία. Ο κ. Μητσοτάκης έλεγε βέβαια ότι Ιούλιος-Αύγουστος ήταν διαφορετική στην Ελλάδα. Πάλι μέσα έπεσε και σε αυτό. Αυτός το χρησιμοποίησε έτσι για να. Τέλος πάντων, ας μην ξαναξεφύγω πάλι σε αυτό. Αν δούμε συνολικά, δυστυχώς φάρμακα η ιατρική κοινότητα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα δεν έχει να διαθέσει. Υπάρχουν πολλά υποσχόμενες θεραπείες, αλλά καμία δεν έχει οριστικοποιηθεί σαν θεραπεία για την ίωση αυτήν. Και το μόνο που έχουμε είναι τα εμβόλια. Κακά τα ψέματα. Χρειάζεται μια μεγάλη κινητοποίηση, χρειάζεται να εξηγήσουμε στον κόσμο, αυτό είναι το όπλο μας και αν το θέλετε το εμβόλιο είναι η ανταμοιβή μας. Εγώ δεν έκανα το εμβόλιο για να πάρω ή τα παιδιά μου για να πάρουν 150 ευρώ. Εγώ δεν έκανα το εμβόλιο για να έχω φτηνότερο εισιτήριο στα μέσα μεταφοράς. Έκανα το εμβόλιο και ζητώ από τον κόσμο να εμβολιαστεί. Και προσωπικά και το κόμμα μας ζητάει από τον κόσμο να εμβολιαστεί, γιατί αν εμβολιαστούμε έχουμε λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουμε. Γιατί αν νοσήσουμε έχουμε περισσότερες πιθανότητες να το περάσουμε ελαφριά. Γιατί έχουμε λιγότερες πιθανότητες να μεταδώσουμε τον ιό σε άλλους ανθρώπους αγαπημένους και εμείς, με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Αυτή είναι και η ανταμοιβή μας από τον εμβολιασμό. Αυτό είναι το μόνο όπλο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για την παραλλαγή Δέλτα. Έχουν έρθει και άλλες παραλλαγές. Δεν θα προλαβαίνουμε σε λίγο τη μια παραλλαγή μετά την άλλη. Το όπλο μας εδώ είναι το εμβόλιο.
και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, και όλοι μας καλούμε, και εγώ αν το θέλετε και σαν γιατρός, δεν είναι διαφορετικό το κουτάκι. Μάλιστα. Του. Αλλά... πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Αλλά είναι παρά τα αυτά λέτε ότι εργαλειοποιείται για να εγκαταληφθεί ουσιαστικά η δημόσια υγεία. Ακριβώς. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Φτάνει λοιπόν στο σημείο τελικά το υπέρ ή κατά της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας να εκφράζεται στο υπέρ ή κατά των εμβολίων. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, θα πυροβολούμε τους εαυτούς μας. Το ότι πρέπει να αποκαλύψουμε όλη αυτήν την τακτική του και όλη αυτήν την εγκατάλειψη του δημόσιου συστήματος υγείας. Φανταστείτε με αυτό το αυξάνονται οι νοσηλευόμενοι με COVID και βγαίνει να συζητήσει ότι θα κόψει η νοσοκομεία, ότι θα κλείσει η νοσοκομεία. Είναι δυνατόν να κάνει τέτοια συζήτηση? Μάλιστα. Δεν γίνεται όμως αυτήν τη συζήτηση να εντάξουμε την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Και εκτός αν θέλετε, κυρία Δουλγεράκη, από το μεγάλο ερώτημα εμβόλιο ναι ή όχι, υπάρχουν πολλά μικρότερα ερωτήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μου λέει άλλος, σκοπεύω να κάνω παιδί. Μπορώ να εμβολιαστώ τώρα? Δεν ξέρω, θα ξεκινήσω μια προσπάθεια με τη γυναίκα μου να κάνουμε παιδί. Πότε μπορούμε να εμβολιαστούμε? Πότε πρέπει να εμβολιαστούμε? Εγώ έχω περάσει πνευμονική εμβολή, έχω ένα εμβολικό επεισόδιο. Μπορώ να κάνω το εμβόλιο? Πρέπει να κάνω το εμβόλιο? Σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι πολλά τα ερωτήματα που έχει ο καθένας. Πολλά τέτοια. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντήσουμε. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να γίνει μια εκστρατεία. Μάλιστα. Σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να συμβάλλει όλη η ιατρική κοινότητα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορεί και ο κόσμος να καταλάβει ακριβώς συμβαίνει. Και όχι να το τρελαίνουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Και όχι να χρησιμοποιείται, να εργαλειοποιείται και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε πριν από λίγο. Παρασκευή 8 η ώρα στο μικρό Γκούλε. Γεια σας κύριε Γουμινίδη. Να είστε καλά. Με την COVID-19 η πείνα στον κόσμο θα διαρκέσει για πολύ καιρό, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Αυτή η επιδείνωση της πείνας στον κόσμο είναι 18% σε ένα χρόνο, η μεγαλύτερη τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, υπονομεύει περισσότερο από ποτέ το στόχο του ΟΗΕ για την εκρίζωση του λοιμού έως το 2030, αναφέρει σε έκθεση του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις κουρίλες νήσους της Ρωσίας. 52 οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη μονάδα COVID-19 του νοσοκομείου Αλ-Χουσέιν στην πόλη Νασιρίγια στο νότιο Ιράκ. 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν μετά από πτώση λεωφορείου σε Χαράδρα στη βορειοανατολική Βολιβία, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Βρετανική αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση ρεκόρ κρυπτονομισμάτων συνολικού ύψους 294 εκατομμυρίων λιρών, 408 εκατομμύρια δολάρια, στο πλαίσιο έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, αφού συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος στράφηκαν στα κρυπτονομίσματα για να νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Πρώτο φιλικό για τον Όφη που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 ώρα Ελλάδος την Φίτεσε στην Ολλανδία. Σημαντική προσθήκη με τον κεντρικό μέσο Τζον Τόρελ. Ο Ισπανός έχει σημαντικές παραστάσεις στα 26 του, τόσο στη χώρα του όσο και στα βρετανικά γήπεδα. Μπλόκο Χαρδαλιά στη Γαλατασαρά. Η τουρκική ομάδα ήρθε στην Αθήνα για το φιλικό με τον Ολυμπιακό. Όμως τα μέλη της αποστολής δεν δέχθηκαν να κάνουν rapid test, με αποτέλεσμα η αποστολή να επιστρέψει στην Τουρκία. Δρυμία η αντίδραση από πλευράς Τουρκίας. Καμπάνα για τον Άρη, με μείον 6 θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι κορυφαίοι του Beach Volley έρχονται στον Άγιο Νικόλαο για τα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος στο διάστημα 16-18 Ιουλίου. Η αθλητική λέσχη αυτοκινήτου Χανίων διοργανώνει τη 15η πρωταθληματική ανάβαση ομαλού 17-18 Ιουλίου 2021. 9.84. Ο καιρός. Καλός ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, ένταση έως και 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Παντελής Μπότσης. Καλό μεσημέρι.